Γεια χαρά. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο νέο από την ΑΕΚ. Τελευταίο νέο, μια που κάνουμε εμείς τώρα 5 ώρα εκπομπή. Είναι πριν από αρκετές ώρες. Αλλά, όπως είναι γνωστό, ο Μελισσανίδης είχε πάει στο ξενοδοχείο και κάτι είπε στους παίκτες. Άρη, σε παρακαλώ πολύ, διαβάζεις τι είπε. Καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Για διαβάσε. Θες να σου πω αυτολεξί, θες... Αυτολεξί. 40 χρόνια είχε το κλαμπ να υποστεί τέτοια ντροπή. Αυτή τη ρετσινιά τους είπε, θα την κουβαλάτε μια ζωή. Όπα, όπα, όπα. Θα την κουβαλάτε μια ζωή. Δεν είπε θα την κουβαλάω μια ζωή. Πάμε παρακάτω. Και να ξέρετε, λέω ότι την όποια αξία έχετε σαν παίκτες, την παίρνετε επειδή φοράτε αυτό το σήμα. Είναι τεράστια αυτό, είναι τεράστια ντροπή αυτό που έγινε. Είστε ξεφτύλες, ανέφερε. Θέλω επίσης να πω ότι αυτό που έγινε χθες με τους οπαδούς που μπήκαν μέσα στο γήπεδο είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να συμβαίνει στην ΑΕΚ. Όπα, και εδώ μια παρατήρηση. Αυτό το νταμάρι που μπήκε μέσα. Πού είπε, αυτό το νταμάρι, παιδί μου. Γιατί δεν το πάνε σε δεχού στη Ζουβάρνα ή του Χνίτ. Να πένα μικρόβιο. Συνέχισε. Ο πρώτος φυσικά που φταίει για όλο αυτό είμαι εγώ. Γνωρίζω πολύ καλά όλα τα λάθη που έχουν γίνει και θα τα διορθώσω άμεσα. Θα τα αλλάξω όλα για να ξαναγίνει μια εκπρώτη και αν χρειαστεί θα σας αλλάξω και όλους. Δεν θα μείνει τίποτα ίδιο, καταλάβετε το. Το καλοκαίρι θα αλλάξουν όλα. Απομένουν 10 μάτς. Οι μόνοι που μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση είστε εσείς. Στο χέρι σας είναι. Περιμένω να δω. Μόνο ποιος αξίζει πραγματικά και έχει ψυχή θα μείνει στην ΑΕΚ. Προπονητής σας είναι ο Μανόλο και θα συνεχίσει. Αν και διαφωνώ και το λέω εδώ μπροστά του με δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει για τους παίκτες. Συγγνώμη πάλι. Αυτό που λέμε δημόσιες τοποθετήσεις για τους παίκτες, αυτό που είπε χθες ότι οι παίκτες δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, ήταν ευθεία πολύ Μελισσανίδη, έτσι. Ό,τι έχουμε να πούμε, λέει, το λέμε και μένει εδώ μέσα. Εγώ τις αποφάσεις μου, λέει, τις έχω πάρει. Και γνωρίζω καλά ποιοι εδώ μέσα έχουν την ψυχή και ποιοι όχι. Αυτά... Θα τα αλλάξω όλα. Θα τα αλλάξω όλα. Κάπου μου θυμίζει στο τέλος. Αυτό που είχαν ο Μαρινάκης πριν από 3 χρόνια με τα Γιάννενα, όταν έχει φάει ο Ολυμπιακός στα Γιάννενα. Πάλι Απρίλη. Το θυμάσαι. Συμπτωματικά, ναι. Που του είχε πει ότι δεν κάνατε ούτε αγαπητή τουαλέτα, σε κάποια τρελά και θα φύγετε όλοι. Έτσι. Ο Μαρινάκης όμως υλοποίησε ή μάλλον έφτιαξε τα πράγματα που είχε πει. Τώρα από τι θα γίνει να τα φτιάξει. Εσύ σαν να εγκρίσεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά και το χθεσινό, κατάλαβε και ο πλέον δύσπιστος ότι αυτό το οικοδόμημα είναι σταθρό και θέλει ξύλωμα και κτίσιμο από την αρχή. Το θέμα είναι, θα χτιστεί από την αρχή. Είπα και ο πλέον δύσπιστος. Πιστεύω έχει καταλάβει ο ίδιος και... Άρα τι έχει κάνει ο δύσπιστος. Θα χτιστεί το οικοδόμημα από την αρχή. Εγώ έτσι πιστεύω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξέρω γιατί. Γιατί ο Δημήτρης Μελισσανίδης ζει μια άλλη εποχή. Τον έχει ξεβάσει το κύμα ποδοσφαιρικά. Ζει την δεκαετία του 90 και 92-93 και ζει ακόμα. Δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις του ποδοσφαιρικού. Εσύ λες ότι έχει χρησιμοποιεί αναχρονιστικές μεθόδους. Έχει μείνει πίσω, εντελώς. Αυτό αποδεικνύεται συνέχεια. Τα πήρα τελευταία χρόνια, όταν πήρε το πρωτάθλημα και μετά, τι έκανε. Ξύλωνε την ομάδα και έδινε τα βάσεις προπονητές. Είτε αυτός ήταν ο Ζουνίδης, είτε ήταν ο Κωνσταντόπουλο, είτε ήταν ο Καρντόσο, είτε ήταν ο. Τώρα ο Χιμένεθ. Συνέχεια την πλήρωνε οι προπονητές. Έβγαινε η ευθύνη από πάνω του και ήταν οι προπονητές αυτοί που πλήρωνε την ύφη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ το Μελισσανίδη δεν το βλέπω να έχει μοντέρνες ιδέες ποδοσφαίρου. Και να πω τώρα κάτι, και μην τολμήσει κανένας να το πει Ολυμπιακό. Ότι ο Μαρινάκης μέχρι το 16-17 που έχει και την ΕΠΟ έδωκε το αγκούρι στον κόλο. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι η ομάδα. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει άλλες απαιτήσεις. Τι έκανε. Πήρε κάποιους συνεργάτες ικανούς, τους χρυσοπλήρωσε. Δηλαδή πήρε τον Μοντεστό, πήρε τον Καρεμπέ, πήρε τη Σουλούκου. Πάνω απ' όλα πήρε προπονητή. Τον πίστεψε. Και μετά τα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Μελισσανίδης. Του πήρε τον Κονέ. Ρωτάω. Τι είναι με το αγαπητό ο Μελισσανίδης. Τις οποίες λέει κάποιες σπλήρωσε. Ένα εκατομμύριο έδωσε για τον Χνίτ και για τον. Τατσέγκο. Ένα εκατομμύριο έδωσε. 604.
Λοιπόν, ποιος είναι να κάνει αυτή τη μεταγραφή? Αυτή η τέτοια μεταγραφή μπορούσε να την κάνει ένας ικανός τεχνικός διευθυντής. Εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ένας. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Χιμένεθ που φταίει ή ένας παράγοντας. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων το οποίο ευθύνεται. Άκουσα. Δηλαδή και με αυτά τα λεφτά θα μπορούσες να το είχες οικοδομήσει και να έχεις μια τεχνογνωσία η οποία θα σου επέφερε πολύ καλύτερους παίχτες. Όχι. Όχι. Εγώ λέω άλλο. Δηλαδή εσύ μου λες ότι με τα 600 δεν μπορείς να φέρεις καλύτερο αμυντικό από το Χνίτ. Την ευθύνη την έχει ο Μελισσανίδης. Πρωτίστως, ναι. Όχι, πρωτίστως. Μα το ξέρει και ο ίδιος. Βασικά την ευθύνη την έχει ο Μελισσανίδης. Αυτό σου λέω πρώτα. Όλα τα άλλα μετά διαχέονται. Εγώ αν ήμουν ο Μελισσανίδης θα έκανα. Αφού δεν θέλω και να σου δώσω και λεφτά. Θα είναι καλά, δεν κύριε. Θα πήγαμε στον κόσμο. Ακούστε, μαγκές. Για τρία χρόνια δεν παίρνω πρωτάθλημα. Παίρνω νέους παίκτες. Ένα καλό προπονητή. Παίκτες που δεν κοστίζουν ακριβά, αλλά είναι ταλέντα, ψάχνουν και βρίσκω. Παίκτες νέους ηλικία, φιλόδοξους, καυλωμένους, τρία χρόνια τους δουλεύω και μετά τους πήρα όλους. Έχει άντρα να το πει αυτό? Δεν με έχει. Μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί. Όπως λέει ο Μελισσανίδης τώρα, δεν γίνεται ποτέ να ξαναπάρει μπρος. Φεύγοντας τώρα τον Ντανκέκο και τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν περίμενα να φτάσει τόσο απόλυτος. Είμαι απόλυτος. Κοιτάξτε, εγώ με τον Μελισσανίδη έχω μία σχέση από το 83. Από το 83 μπήκε μέσα στον Μελισσανίδη, σαν κουμπάρος, είναι κουμπάρος του Καραγιαννίδη. Ήταν θαυματικός αναγνώρισης του φίλαθλου, τον βλέπαμε. Τον έχουμε ζήσει από τότε που είχε τη σχολή. Τον έχουμε ζήσει από τον Ιωνικό που ήταν μαζί με τον πατέρα του Σπανού, τον κ. Μιχάλη. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον θαύμαζα. Πραγματικά τον θαύμαζα. Όμως τώρα αποδεικνύεται ότι δεν είναι ο Μελισσανίδης που ήταν. Πώς θα το κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Μπουλεσάρι μου, όπως είπε τώρα ότι είναι έτοιμος να τα διορθώσει όλα, μακάρι να το κάνει. Γιατί? Έχει τη μαγιά να το κάνει. Αλλά κάπου έχει αφαιθεί. Κάπου έχει αφαιθεί. Και νομίζω ότι πρέπει να του γίνει και μια πιο σκληρή κριτική. Νομίζω το δέχεται και ο ίδιος. Ακριβώς. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι από το 13 μέχρι το 18 η ΑΕΚ έκανε σταθερά βήματα, βήμα-βήμα βέβαια, αλλά ανωδικά βήματα. Από το 18 και μετά, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μετά, υπάρχει μια τεράστια καθίσταση. Κάθε χρόνο. Παρότι και σε αυτό το διάστημα, στο 13 με 18, έγιναν πολλά λάθη, έτσι, κυρίως με τις αλλαγές προπονητών. Από τη στιγμή που δεν διαθέτεις το τεράστιο budget, πρέπει να έχεις τεχνογνωσία και ένα πολύ καλό και ισχυρό δίκτυο scouting που να σε πλαισιώνει και να σου φέρνει παίκτες οι οποίοι θα αποδεικνύονται χρήσιμοι. Με το να φέρνεις μετριότητες και λαχεία, θα σου βγει μία, θα σου βγει δύο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις Χνίτ, περιπτώσεις Νεντελτσεάρου, περιπτώσεις Ντατσέγκο. Τι να προτοπείς? Όπως σε εκθέτουν. Τι να προτοπείς από τέτοιες περιπτώσεις? Επαναλαμβάνω όμως ότι. Χωρίς να σημαίνει, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι εφόσον ρίξεις χρήμα, είναι απόλυτο ότι θα πετύχεις, έτσι. Τρανό παράδειγμα ο Σαββίδης, όπου έχει ρίξει πακτολό χρημάτων και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί διοικεί κανένα Σαββίδης εκεί? Εντάξει, λέω τώρα για τα. Μιας και μιλήσαμε. Μα εκεί δεν διοικεί ο Σαββίδης, λεφτά δίνει μόνο. Μιας και μιλήσαμε για τα. Εγώ να ξανάδω στο Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης έχει τη μαγιά να διορθώσει τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα. Το χθεσινό όμως ήταν χοντρό που έπαθε η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Και με το που πήγε ξενοδοχείο και είπα αυτά τα πράγματα στους παίκτες και έκανα αυτή τη δήλωση ότι εγώ θα τα διορθώσω όλα, είναι πια υποχρεωμένο να το κάνει. Έχει δεσμευτεί. Έχει απαιτήσει. Είναι. Από πριν είχε, πόσο μάλλον τώρα. Πάμε στο φίλο μου στη Γαμιέλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύνα. Τι γίνεται, σε φταίω σου κάνω κάθε φορά? Δεν ξέρω. Θα νομίζουν να πούμε πως έχω βίσμα. Για λέγει γρήγορα, πάμε. Ολυμπιακός, ξέρεις το τι. Ναι. Λοιπόν, για χθες, αν ήμουν 15-20 χρονών, χθες και έλεγα αυτό το μάτς, θα έλεγα πω διαλύσαμε, αναμεράναμε την ΑΕΚ κτλ. Αλλά επειδή είμαι πια 44, με το που είδα λίγο το παιχνίδι και είδα δεύτερο γκολ, να πούμε τρίτο γκολ και όλα αυτά. Μα μισό λεπτό, ο Ολυμπιακός χθες έκανε βόλτα. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Στο Μιλαντή τελείως. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και δεν το πήγε μέχρι τέρμα. Δεν λέω ότι εάν έπεσε στο φούλο Ολυμπιακός, ό,τι πήθησε και να έκανε, έβαζε τον γκολ. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Αλλά στο τέλος, καλά έκανε ο Ολυμπιακός. Και αυτό δεν το πήγε μέχρι τέρμα. Καλά έκανε. Σεβάστηκε την ΑΕΚ. Μέχρι ένα σημείο.
Από εκεί και έστω τώρα, οι κριτικοί για τους παίχτες, όλα αυτά θα το πάρουν οι Έλληνες να στα πούνε. Θα σου πω κάτι άλλο που ανέφερες για τον Μελισανίδη. Ναι. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει για τον Μελισανίδη. Το έχω ξαναπεί. Θυμάστε τι σου είχα πει πριν από δύο εβδομάδες. Ο Μελισανίδης, επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει από τα πάρα πολύ χαμηλά στη ζωή του, σαν τον Κόκαλη και σαν τον Σαββίδη, δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να δώσει λεφτά σε ένα προπονητή και να πάρει παίχτες. Δεν θα κάνει τίποτα. Επειδή έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι έχει γαλοκυθεί στη ζωή του. Δεν θα αλλάξει ιδέες τώρα που έχει φτάσει 70 χρονών ο Μελισανίδης. Και θα είναι στη δική μου άποψη, δεν θα κάνει τίποτα. Θα συνεχίσει όπως είναι, θα αλλάξει κάποιους παίχτες την επόμενη χρονιά, θα πάρει κάποιους νέους παίχτες, θα πει εμείς είμαστε ΑΕΚ, είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Δεν θα ρίξει τα λεφτά. Δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα ποτέ ο Μελισανίδης. Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως, η μεγάλη μαγιά θα είναι. Να βγει και να πει στον κόσμο, κύριε, εγώ για 2-3 χρόνια δεν πάω για πρωτάθλημα. Παίρνω πιτσιρικάδες, εξελίσσιμους, ταλεντάκια, τους δουλεύουμε ένα καλό προπονητή, αφού δεν θέλει να ρίξει λεφτά όπως λες εσύ, και μετά από 3 χρόνια βγάζω μια ΑΕΚ που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Αν γίνει μετά από 3 χρόνια. Θα γίνει. Είναι νόμος που θα γίνει. Άκουσε, είναι νόμος. Το θέμα είναι να ξάτε να το πει. Το έχει πει εσύ αυτό, ότι η δική σου απόδοση τη ομάδα σου πάντα εξαρτάται από την απόδοση ναι, του άλλου. Ναι. Όταν έχει φύγει μπροστά τώρα ο Ολυμπιακός και συνεχίζει στο συγκεκριμένο μοτίβο, έχει ένα να πούμε handicap από την ΑΕΚ 6 χρόνια. Πώς θα το φτάσει, για να μπορέσει να φτάσει και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ είναι επίσης πάλι πιο μπροστά από σένα, όπως δείχνει αυτό, πρέπει και οι άλλοι να κάνουν βήματα πίσω. Πώς θα του φτάσει. Πώς θα γίνει, δηλαδή αυτό για να μπορέσει. Ο ΠΑΟΚ ήδη κάνει βήματα πίσω. Ο ΠΑΟΚ κάνει, ναι. Αλλά τώρα, άμα όλο τη βαρέσει και διώξει τον άλλον εκεί πέρα, για τον οποίο ήδη του είχα πει από τότε ότι να είχαν ένα μάτζιο, θυμάστε, που τα έλεγα πριν από 15-20 μέρες. Να είχε ένα μάτζιο, δεν μαζί. Λοιπόν, από εκεί και έστερα, λοιπόν, δεν έχει σκοπό να βάλει λεφτά. Ένα είναι αυτό. Και θέλω να πω και ένα ακόμη, επίσης με τον κόσμο και με του οπαδού που βγήκαν να μιλήσουν στου παίχτε τη. Εγώ αν ήμουν απέκτη στη ΣΑΕ, θα έλεγα κύριε Μελισανίδη, τι μου δίνει τα λεφτά. Θα έρθω μέσα στο γραφείο σου, ρίξε μου πινελίκια, βρίσκαμε, με πληρώνει, δεν παίζω καλά κτλ. Εάν εμένα έβγαινε κάποιο και μου έκανε τέτοια δημόσια κριτική ένα οπαδό, θα του έλεγα φίλε μου, δεν με θες την ομάδα σου. Ήρωσέ με να σηκωθώ για να φύγω. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά για μια ομάδα. Μα αυτό, από ό,τι διαβάσαμε τώρα. Το επισήμανε. Το επισήμανε ο Μελισανίδης και είπε: είμαι εναντίον αυτών που έγιναν. Μα δεν είναι σοβαρά παράδειξη. Πράγματα αυτά για μια ομάδα. Ασόβαρα εντελώς. Μα βέβαια, μα είναι δυνατόν. Δεν σου κάνω ρε φίλε. Δώσ' μου ό,τι είναι να με πληρώσει, να σηκωθώ να φύγω, βρες άλλους παίχτες, πλήρωσέ τους, καλύτερους από εμένα, αλλά και να βγει μπροστά του. Δεν είναι σοβαρό. Λοιπόν, σε αφήνω για να μιλήσω. Για καλά, φίλε. Για καλά, παιδιά. Έλα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήταν. Έφερε τον Άρη σήμερα, λίγο για τα δύσκολα, Άρη. Καλησπέρα. Ξέρεις τι του κάνω τον Άρη σήμερα. Στη δουλειά του, τη λέγανε για πάει ένα αριθμό που αρχίζει από 5. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα όπως τα έχουμε πάθει και εμείς αυτά στο παρελθόν λίγες φορές, είναι βαρύ τώρα το. Δεν υπάρχει τώρα. Είναι πολύ βαρύ. Βέβαια. Είναι βαρύ τώρα. Και 0-4 σε ημίχρονο. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ σε ημίχρονο να γίνει αυτό. Συνήθως θυμάμαι. Έβαζε ένα γκολ 1-0-2-0, μετά ανοιγόσουν και στο δεύτερο γινότανε. Από πρώτο ημίχρονο δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι στο παρελθόν να είναι 4-0 σε ημίχρονο. Άστο. Λοιπόν, καταρχήν. Μα τα τρία πρώτα τα βάλανε μόνοι του. Να μην το ξεχάσω, γιατί μπορεί να, σήμερα να πέσει κουβέντα στην ΑΕΚ προς του ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Να τον κρατήσει ο ΠΑΟ τον Γκαρσία, ανανέωση άλλα 5 χρόνια. Μην τυχόν το διώξει τον Παύλο, να μείνει ο Παύλο. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι άλλο. Να πούμε σε ΠΑΟ. Αυτό το πράγμα με τον Πασχαλάκη, πού θα πάει. Πού θα πάει. Το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικό σε συνδυασμό. Και δημιουργία και εκτέλεση. Εξαιρετικό. Αλλά αυτό ο Πασχαλάκης κάθεται και μου κοιτάει μπρος πίσω, να πάει μπάλα στο Μακέντα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, μια και πες για τον γκολ του Μακέντα, τις περισσότερες φορές όταν σκάει μπάλα έτσι. Η μπάλα πάει στα πουλιά, είναι πολύ δύσκολο το τελείωμα που κάνει ο Μακέντα. Έκανε, ήταν δύσκολο. Εξαιρετικό. Μακέντα είναι καλός παίχτης. Όχι, και είχε τον Ιωαννίδη, μια ζωή. Αυτό πες μου, το φώναζε, άσε. Ο Μακέντα.
Λοιπόν, από, ο Μακέτα είναι καλό φόρο. Όπως και ο Γιωβάνης είναι καλός παίκτης. Δεν είναι πλάκας. Ναι, καλός ναι. Παίκτης. Λοιπόν, για την ΑΕΚ. Για το Μελισανίδη, αυτό που είπες. Το ερώτημα είναι. Ο προπονητή. Αυτούς θα τους επιλέξει. Πρέπει να είναι προπονητή καινούριο. Συμφωνούμε, θα το φανταν όλοι οι εκδίδες. Ποιος θα τον επιλέξει. Τι στοιχεία θέλει να έχει. Και φυσικά να υπάρχει υπομονή, έτσι. Αν λες θα τα αλλάξω όλα, εννοείς θα κάνεις μεγάλη αλλαγή του ρόστερ. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται ήδη από τώρα, ήδη ψάχνεις. Αυτό το οποίο. Ναι. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αυτό το οποίο χρειάζεται και νομίζω το ξέρει ο ίδιος καλύτερα είναι υπομονή και πλάνο. Βέβαια θα μου πεις πώς υπομονή να κάνουμε οι αεκτζίδες, αλλά δυστυχώς για να κτίσεις μια ομάδα δεν γίνεται από την μια ώρα στην άλλη. Το γουμένος, ότι ο Μελισανίδης τον έχει ξεπεράσει είναι πραγματικότητα. Έχει μείνει σαν παλιά. Εγώ ξέρω από ανθρώπους μέσα που ασχολούνται που λένε ότι δεν τον πλησιάζουν καθόλου οι μάνατζερ. Γιατί έχει μείνει στον παλιό Μελισανίδη, καταλαβαίνει ο Γιώργος. Δεν τον πλησιάζουν καθόλου οι μάνατζερ. Πάνε στο Ολυμπιακό. Κοίταξε, εσύ που είσαι παλιός και μεγαλύτερος σε ηλικία, θα θυμάσαι τον Μελισανίδη της δεκαετίας του 90. Το θυμάμαι. Που ήταν να μπροστάρεις για αθάματο. Ρε, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά πήγε 2021. Πάει μπροστά. Τι να κάνει, άλλα πράγματα. Άμα μπαίνουμε στο πίσω, τον έχει ξεπεράσει. Άμα δεν αλλάξει λίγο σε αυτό, δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, αν δεν βάλει άλλους συνεργάτες διαφορετικούς, που να ξέρουν μπαλά και να πάρουν αρμοδιότητες, και φυσικά να ρίξει και χρήματα, που χρήματα μπορεί να ρίξει αν θέλει. Έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα. Το θέμα να καταλάβει. Εγώ σου λέω λοιπόν και λες εσύ να κάνει μια ανανέωση και να πάει προπονητή σε 3 χρόνια. Εάν δεν θέλει να χαλάσει πολλά λεφτά, αυτό λέω. Πώς θα μπει στο γήπεδο όμως το καινούριο και θα πει σε εκτζίδες ότι θα κάνουμε ανανέωση. Πώς θα το πει. Αυτό θέλει άντερα. Τα αυτοκρατορικά γήπεδα θέλουν και τους ανάλογους παίκτες. Ναι. Πώς θα πουλήσει η διαρκεία του χρόνου όταν θα φτιάξει το γήπεδο κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη καταστροφή για την ΑΕΚ, εάν δεν βγει η Ευρώπη, ε. Πώς θα προσελκύσεις παίκτες του χρόνου. Που είναι πιθανό, ε. Παρεμπιπτόντως. Τώρα θα μπεις και η Ευρώπη, να μπεις πιο με τις δυο μεσές. Γιώργο, παίζεις ένα Conference League. Θα πάω να πάρεις ένα παίκτη από τη Γαλλία, ένα από την Ιταλία, ελεύθερο. Πώς θα του πει, πού παίζω. Παίζω λίγο πρωτάθλημα, ωραία. Σωστό. Δεν παίζεις Conference League. Δεν θα έρθει ο παίκτης, ο καλός. Παρεμπιπτόντως συνεχίζει με Χιμένες, νομίζω το άκουσε. Δεν έχει τη γιάγμα το Χιμένε. Καταρχήν υπάρχει και η δηλώση που μπορεί να έχει κάποιο δίκιο Χιμένε, αλλά αυτέ τι δηλώσει δεν γίνεται. Πρέπει με του παίκτε να σε μια γροθιά. Ο Χιμένε είχε δίκιο που είπε ότι οι παίκτε δεν μπορούν. Αλλά ξέχασε να πει κάτι πολύ βασικό. Να πει ότι και εγώ δεν μπορώ. Δεν το λέει. Ναι, εκείνη η ιστορία. Ευτή ιστορία. Καταρχήν τον Νοέμβριο έχει κάνει δήλωση άλλη ο Χιμένε. Ναι, ρόστερ πρωταθλητισμού. Ναι, που το λένε οι ρεπόρτερ Τσάικ. Λοιπόν, από όταν αυτή τη είναι εκτεθειμένο και δεν βλέπει και καλό κλίμα. Και καλό κλίμα στην ΑΕΚ. Όπω έχει γίνει τώρα, τι καλό κλίμα να δει. Κοίτα, και εγώ συμφωνώ σε αυτό ότι μια αλλαγή προπονητή τώρα δεν ωφελεί κάπου. Δηλαδή η χρονιά είναι χαμένη τελείως. Αν και μπορείς να σώσεις οτιδήποτε να σώζεται. Αλλά από τη στιγμή που έχει κάνει αυτή τη δήλωση ότι οι παίκτες δεν μπορούν, δεν ξέρω κατά πόσο και οι παίκτες θα είναι πρόθυμοι να παίξουν για το Χιμένεθ. Υπάρχουν και τα χειρότερα. Γιατί αν πρόσεξε, άμα λέμε από τον Πάκο χάσει την Τετάρτη. Χάσει από τον Πάκο Τετάρτη. Πολύ ωραία το μάτς, ναι. Ναι. Μετά η χρονιά είναι τελειωμένη. Δεν νομίζω και να μείνει μετά. Τι κεφάλι. Για μένα η λύση να φύγει ο Χιμένα αυτή τη στιγμή ήταν μονόδρομος. Από τύπου που το Χιμένα δεν πρόκειται να τον κρατήσει. Και ποιο να δει ο Παλάσιο, που λέγανε. Όχι, να κάνει να πάει από τον Ποντή και τον Παναγιοτάρα με τον Ματίδη. Να παίξουν οι παίκτες. Αυτό το κλίμα είναι χαλασμένο. Ο Ανσαριβάτη χθες έκανε δηλώσει διάσωση. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτά που λες. Έγινε Θαμασί. Σε ευχαριστώ πολύ. Δε, για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στο φίλο τον Άρη που έχω καιρό να τον ακούσω. Καλησπέρα. Λέγομαι Αχιλλέας, είμαι ο παδός της ΑΕΚ. Ω, ναι, σε θυμάμαι. Εχθές είχα χρόνο που δεν έχω συνήθως πέρα από την ΑΕΚ και είδα και τα 3 παιχνίδια στη σειρά. Και ξεκίνησα με το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εν συνεχεία Άρης Αστέρας, δεν ξέρω αν τα είδατε τα άλλα. Τα είδα όλα. Ωραία. Άρης Αστέρας ήταν για 0-2-0-3 στο ημίχρονο. Αυτό λέγαμε. Μέχρι το 65. Θα πω εγώ. Παρότι ο Άρης από το 55 μέχρι το 65 ένα δεκάλεπτο έτσι κάπως κουνήθηκε λίγο. Αλλά ο Αστέρας έχασε πάλι 2 πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Ήταν για 0-2-0-3 χαλαρά. Σε κάποια φάση, στο 70, χάνει την μπάλα ο Αστέρας
στην επίθεση, στην άμυνα του Άρη, στην επίθεση στη δικιά του. Και ο Μπρούνο Γκάμα, αν δεν κάνω λάθος, από τα δεξιά, δίνει μια μπαλιά στο Μαύρο, ο οποίος παίχτη, που, τον καλό παίχτη που έχει πάρει ο Άρης εκεί πέρα, φεύγει γρήγορα και κάνει τον γκολ το, το 1-0. Εκεί πέρα το παιχνίδι, όπως φάνηκε... Αυτό το γκολ το βάλε ο Σάσα. Ο Σίλβα. Συγγνώμη, ο Σίλβα. Ο Μαύρος. Ναι. Και ο οποίος έδωσε και την άλλη παλιά μετά. Την ασίστ, ναι. Ναι. Αυτή η επίθεση, επειδή την έδειξε από ψηλά η τηλεόραση και επειδή έχω δει και εγώ κάμποση μπάλα στη ζωή μου και έχω παίξει και λίγο, εσύ Γιώργο οπωσδήποτε και ο Άρης ο φίλος ασφαλώς, λοιπόν, πρέπει να έχει δουλευτεί, πρέπει ο Γκάμα να ήταν σίγουρος ότι 9 στις 10 φορές ο παίχτης ο δικός του θα έκανε αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση στην ΑΕΚ, είτε το παιχνίδι είναι 0-0, είτε η ΑΕΚ χάνει, είτε είναι 4-0, είτε είναι 5-0, φέτος ή και πέρυσι δεν την έχω δει ποτέ. Ποτέ. Αυτό τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα, το οποίο ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το διορθώσει τόσο καιρό. Δηλαδή ποιο είναι αυτό? Τον προπονητή. Δεν μπορεί να βρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την ημέρα που ανέλαβε την ΑΕΚ, θα πω εγώ, έναν σοβαρό και μεγάλο προπονητή. Προφανέστατα δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να το βρει. Ή παραμυθιάστηκε από ένα περιβάλλον ίσως. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα, δεν μπορώ να το πω, δεν είναι αυτό. Ή κάποιος μιλάει τώρα. Σε ακούμε, ακούγεις καλά. Ναι. Ή τέλος πάντων έχει δει τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο λάθος. Εγώ μία αγωνία είχα από χθες, γιατί έχω φτάσει στα 55 μου, Γιώργο, και ξέρεις, έχω δει πολλά, έχω φάει. Μου έχει πει οριακά, δεν είναι βιωματικό αυτό που θα σου πω, αλλά μου έχει πει ότι ο Μίμης ο Παπαϊάνο έφυγε στο προηγούμενο 1-5, έφυγε μεταφιεσμένος από τη Φιλαδέλφεια. Μου το έχει πει ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν απ' έξω για να τον βουτήξει. Σου μιλάω σοβαρά. Λοιπόν, στο περασμένο 6-0 που χάσαμε στο Καραϊσκάκι με το Χιμένεθ, θα θυμίσω στους φίλους της ΑΕΚ ότι επειδή κατά κάποιο τρόπο ενεπλάκηνα, να το πούμε έτσι, στη διάθεση των εισιτηρίων από πλευράς οργανωμένων, ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο την παρακολούθησα, να το πούμε έτσι, φίλε, αυτό το πράγμα που είχε γίνει στον τελικό με τον Ατρόμητο που ακολούθησε, δεν το είχα ξαναδεί. Και ήταν μερικές εβδομάδες δηλαδή μετά το 6-0, αυτό το οποίο έγινε τότε στο Καραϊσκάκι, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο τότε αγωνιστικά από αυτό που υπήρξε χτες. Αλλά θες τη γνώμη μου και αν θυμάστε το παιχνίδι. Σωστό αυτό. Όντως ήταν πολύ χειρότερο. Ήταν πάρα πολύ χειρότερο. Πολύ, και χειρότερο, τότε... πολύ χειρότερο ήταν η Εξάρα το 81. Και μάλιστα καλά τότε άστο αυτό. Ούτε, έχει, ούτε ιδέα έχει, δεν είναι. Έχει φορτιστεί και αλλιώς το παιχνίδι αυτό. Γιώργο, καλύτερα ας μην το αναφέρουμε. Εντάξει, άστο. Όχι, μιλάω αγωνιστικά, δεν μιλάω τώρα. Ναι, κατάλαβα τι λες, δεν σε κατάλαβα, αλλά άστο αυτό. Άστο. Λοιπόν, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά άστο αυτό. Με τον Μίλτο τον Παπαποστόλου που είχαμε εμείς τότε στο μπακ. Και με τον Μανολά μπακ. Και με τον Μανολά μπακ, ο οποίος πήρε αποβολή και εκεί πέρα ξεκίνησε η κατρακύλα της ΑΕΚ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η μεγάλη μου αγωνία, λοιπόν, επειδή έχω δει, έχω βιώσει την ΑΕΚ όπως πάρα πολλοί αγκτήδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Απλά τα θυμίζω εγώ τώρα. Γρήγορα, καμπούν, γρήγορα, παιδιά κι άλλοι. Ναι, με συγχωρείς και τέλειωσα αμέσως. Ήτανε, η αγωνία μου σήμερα ήτανε το τι θα πει ο Μελισσανίδης. Επειδή γνωρίζω μερικά πράγματα. Ή τέλος πάντων ψυχανεμίζομαι μερικά πράγματα. Εγώ από σήμερα, από αυτή τη στιγμή που άκουσα τις δηλώσεις του... Ναι, δεσμεύτηκε. Δεσμεύτηκε. Ό,τι και να μου λες εσύ που σε αγαπώ και σε ακούω προσεκτικά, λοιπόν, και στο λέω ειλικρινά, ηρέμησα. Μόνο αυτό θα σου πω. Και εγώ σου επεσήμανα. Δεσμεύτηκε. Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά πια. Ακριβώς. Οπότε. Να δούμε στην πορεία. Οπότε αυτό έπρεπε να πεις. Όχι να δούμε. Όχι, δεν μπορεί. Αυτός ο τύπος, Γιώργο, το ξέρεις, μπορεί τα πάντα. Μπορεί τα πάντα. Αρκεί να μην χάνεται. Θα πω εγώ στον αγαπημένο μου πρόεδρο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Και μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόεδρο της ΑΕΚ ενδεχομένως και δυστυχώς θα μπει μετά ο άνθρωπος για τον οποίο εγώ έχω κλάψει, γιατί το γνώρισα. Ενώ πολλοί το μνημονεύουν, ενώ τον Λούκα τον Μπάρλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Να είστε καλά. Για χαρά. Έλα. Γεια σου Γιώργο, Νίκος από Φάληρο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έλα Νίκο. Ήθελα να πω, εντάξει, τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, δεν, σαν Ολυμπιακός δεν έχω να πω και πολλά. Το μόνο που ήθελα να πω καθαρά παικτικά, ποδοσφαιρικά, ότι ο Μάρτιν σε αυτό το 3-4-3 που είχε εφαρμόσει πάει πάρα πολύ το Ολυμπιακό και ξεκινάει ήδη από τώρα και το δουλεύει για του χρόνου. Ξέρεις ένας από τους λόγους που έχει καταλήξει και εφαρμόζει τώρα το 3-4-3, ποιος είναι ένας από τους λόγους? Δεν είναι ο βασικός. Ο Παπασταθόπουλος. Πρέπει να βολευτεί. Και πρέπει να βολευτεί και ο Μπα. Καταλάβες. Πρέπει. Πρέπει να βολευτεί ο Μπα. Δεν βολεύει τώρα ο Μπα. Τώρα έφυγε ο Σε, δεν κάνει και τ' άλλο. Που τα μάνα που έφυγε ο Σε. Μα θα γυρίσει ο Σε. Που έφυγε τώρα, λέω. Λοιπόν, το 3-4-3, ένα βασικό λόγο ήταν και ο Παπασταθόπουλος. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Χθες έπεσε με δύο αμυντικά χαφ, το Καμαρά και τον Εβιλά. Χαφάρε. Και δύο ακραία χαφ, τον Ανδρούτσο και τον Χολέμπας. Χολέμπας. Τον Πιτσιρικά, τον Χολέμπα. Δεκάρι δεν είχε φαινομενικά, έτσι είναι. Σωστά, σωστά. Και όμως είχε. Ποιον ξέρει? Το Μασουρά. Τον Έλα Ραμπή, αγόρι μου. Τον Έλα Ραμπή. Πόσες φορές γυρίσει πίσω και κάνει παιχνίδι. Τι παιχτάρα είναι αυτή. Ο καλύτερο σέντερ φόρ των τελευταίων ετών. Τι παιχτάρα είναι αυτή. Όλες τις θέσεις θα παίζει. Έγινε χθες δεκάρι. Θα μου πεις ότι έπαιζε μια ομάδα που ήταν ανύπαρκτη χθες. Δεν έχει σημασία. Βλέπεις όμως. Την ποιότητα της πάσας. Ακριβώς. Την ποιότητα της πάσας. Δεν είναι θέμα του πάλι αυτό, ναι. Εσύ Γιώργο, να σε ρωτήσω. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Μάντης του έχει δώσει εντολή να γυρίσει δεκάρι ή γυρίζει από δικό του φιλότιμο πίσω? Από φιλότιμο γυρίσει, αλλά μάλιστα πέσει εδώ καθαρό. Νομίζω ότι ήταν και εντολή του Μάρτινς. Οπότε να μένουν τελευταίοι ο Μπρούμα με το Μασούρα σαν ναι, και οι οποίοι, όμως έμπαιναν στα σπλάγνα της άμυνας ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλη, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει για μία άμυνα χειρότερο πράγμα μεταξύ του αριστερού μπακ και του αριστερού στόπερ ναι, να μπει μέσα. Και μεταξύ του δεξιού μπακ και του δεξιού στόπερ να μπει μέσα στο κενό. Εκεί σε σπάσει. Σε μαχαιρώνει. Αυτό έκανε ο Μασούρα με τον Μπρούμα. Έλα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πιο πολύ για το σύστημα του Ολυμπιακού που ξεκινάει από τώρα να το δουλεύει για τον χρόνο Ολυμπιακός. Θα ήθελα να πω επίσης ότι γνώμη μου είναι ότι επειδή έχω και μεγάλη συμπάθεια στο Μάρτιν, το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι σεβάστηκε το Χιμένες το δεύτερο ημίχρονο. Και με τις δηλώσεις αυτό έδειξε. Συναδελφικά. Πιστεύω ότι τον εσεβάστηκε και σεβάστηκε και την ιστορία της ΑΕΚ, αυτό και είπε μετά ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι ο Μάρτινς το δεύτερο ημίχρονο που βγάλε τον Μασούρα, τον Έλα Ραμπή, τον Καμαρά, τον Μπρούμα και τον Χολέμπα, ήταν από τους πιο δραστήριους και καλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Όλη την ομάδα, βέβαια. Ναι, ήταν και οι πιο δραστήριοι και οι πιο καλοί παίκτες. Τους έβγαλε και είπε εντάξει, okay, πάμε για οικονομία δυνάμεων. Δηλαδή θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει και άλλο το σκορ. Για να κλείσω, να μιλήσουν και άλλοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό που είπε στην αρχή, τη δηλώση του Μελισανίδη, εγώ σαν Ολυμπιακός το χάρηκα πάρα πολύ. Για τον εξής λόγο. Ότι θέλω πραγματικά να τολμήσει ο Μελισανίδης να κάνει αυτό που κάνει ο Μαρινάκης, να διώξει όλα τα σαπάκια. Να φέρει 8-9, δεν ξέρω πόσους παχταράς, γιατί θέλει ολόκληρο κορμό προφανώς, ολόκληρη ομάδα. Και να δούμε ένα πρωτάθλημα, Γιώργο, όπου να χτυπάνε οι καρδιές μας. Να δούμε ωραία μπάλα. Το ξέρεις ότι άλλους 5-6 θέλει και ο ΠΑΟΚ. Το έχεις υπόψη αυτό. Θέλει 4 αμυντικούς. Δεν υπάρχει αμυντικός στον ΠΑΟΚ. Θέλει ένα τερματοφύλακα πάνω απ' όλα. Θέλει ένα χαφ. Συμφωνώ απόλυτα.
Συμφωνώ απόλυτα. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, οι μόνοι που έχουν τη δύναμη να το κάνουν είναι ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης. Οι μόνοι που έχουν τη δύναμη να το κάνουν, τουλάχιστον με ό,τι φαίνεται προς τα έξω. Εγώ σου λέω ότι σαν Ολυμπιακός θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω αυτούς πιο δυνατούς, να κάνουν το πρωτάθλημά μου πιο δυνατό και όλα τα επακόλουθα, τα θετικά θα ακολουθήσουν αλυσιδάκι. Μία τελευταία ερώτηση. Το παλικάρι που είναι δίπλα σου είναι ο Άρης ΑΕΚΤΖΙ, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Επειδή ακούγεται πολύ λογικός, θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. Επειδή μετά Χριστόν είμαστε όλοι προφήτες. Αν τον Οκτώβριο τον ρωτούσε ένας, αυτοί οι παίχτες που είναι στην ΑΕΚ, πιστεύεις ότι αξίζουν να παίζουν στην ΑΕΚ? Αντέχουν να σκόσουν τη φανέλα της ΑΕΚ? Τον Οκτώβριο, δεν σου λέω τώρα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες. Τι θα έλεγε? Θα τον καλύπτανε? Αυτό το συνοθήλευμα δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Αλλά είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ποιότητα σε κάποια στιγμή στην ΑΕΚ και ότι χρειάζεται ξύλωμα. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι ποιοτικοί παίκτες, βλέπε Γκαρσία, οι οποίοι χάνονται πάνω στη γενική μετριότητα. Δεν το χαρακτήρισε εσύ, μπαφ. Ήταν ο μόνος παντέρας. Εγώ ξέρω τι, εστίασα σε δύο παίκτες. Τον έπιασα σαν τη φανέλα και έφυγε ζωγραφιασμένο. Εστίασα σε δύο παίκτες, στον Γκαρσία και στον Παπασταθόπουλο. Ο Μέν πιστεύω έλεγε τι μαλακία έκανα και δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Και ο άλλος έλεγε πω πάλι καλά, κλείτωσα και δεν πήγα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Για καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα από Γκέργερα πριν. Γεια καλά, φίλε. Το τραγικό χτες με την ΑΕΚ. Ακουγόμαι? Ναι, πολύ καλά. Το τραγικό χτες με την ΑΕΚ ήταν. Για μένα, όχι ότι έφαγε 5 γκολ. Αυτό εντάξει, θα μείνει στην ιστορία 5 γκολ. Το τραγικό ήταν ποιος ήταν αυτός ο τύπος και καθόταν προσοχή οι παίχτες να τον ακούνε. Εκείνο τον Νταμάρη. Είπα εγώ, αυτήν την Νταμάρη να τον πάρουν στη θέση του Χνίτ. Απίστευτο, καθόταν οι παίχτες προσοχή. Ο Μάνταλ μπροστά όλοι. Ποιος είναι αυτό? Αμφιβάλλω αν κάθονται έτσι μπροστά στο Μελισανίδη. Τι να πω, φοβερό αυτό, δηλαδή μου έκανε τρομερή έκπληξη χτες. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, τι κάνει αυτός ο φίλος που παίρνει, που είναι από την Οικουμενίτσα, αν είναι καλά? Γιατί αυτός πρέπει να έχει θέμα, ήρεμα ρωτάω. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Να δω μια Λάρα που περνάει, να πάρω μάτι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια χαρά. Μια και λέγαμε πριν για τον Λαραμπή, θέλω να πω αυτό που είχα πει και στο παρελθόν, ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού για μένα πρέπει να πάνε να ανάψουν μια λαμπάδα στο ύψος του Μπέργκ. Που είχε αρνηθεί τότε και ήρθε αυτός ο τεράστιος παίκτης στην ομάδα. Ναι. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ο καλύτερος σεντερφόρ. Γιατί αν έπαιρνε τον Μπέρκ, δεν θα τον έλαβε. Είναι ο καλύτερος σεντερφόρ των τελευταίων ετών. Είναι πλήρης. Ξέρει μπάλα, βάζει τρομερά το σώμα του, έχει εκτελεστική δυνότητα, και κεφάλι και τα δύο πόδια. Και πάνω απ' όλα να πω κάτι που έχω πολλές φορές. Ότι είναι συμπαθής. Πάρα πολύ. Ναι. Το έχει ξαναπεί. Όλη αυτή η φυσιογνωμία του με ένα χαμόγελο καθαρό. Δεν είναι δηλαδή ο Μαροκινός, ο στριμμένος στη μάπα. Ωραίο πρόσωπο, καθαρό, γελαστός, σοβαρός. Μεγάλη σου διάθεση. Επίσης για τον Μάρτινς είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ημερομηνίες ορόσημο ότι ο Μάρτινς δεν έφυγε ούτε μετά τον αποκλεισμό από τη Λαμία, ούτε μετά την τριάδα από τον ΠΑΟΚ την πρώτη του χρονιά, αν θυμάσαι. Ήτανε όχι, αυτό είναι, αυτό είναι θέμα Μαρινάκη. Αυτό είναι θέμα συνεργατών Μαρινάκη. Επιτρέψτε μου να θεωρώ, γιατί ο Μαρινάκης δεν είχε δείξει αυτά τα δείγματα στο παρελθόν. Έτσι πιστεύω εγώ. Τον πείσανε. Έτσι είναι. Τον πείσανε. Έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά αξιοζήλευτη. Ο Ολυμπιακός και παλαιότερα έφερνε παίκτες οι οποίοι ήταν πολύ ανώτεροι ποιότητα από τις άλλες ομάδες, αλλά πάντα υπήρχε αυτή η αμφιβολία, αυτή η γκρίνια. Κοίταξε, με τη διαιτησία, με την ΕΠΟ. Ο Κόκαλης είχε κάτι άλλο. Ο Κόκαλης ήταν παιχταράδες, αλλά δεν έφερνε καλούς προπονητές. Τον κύριο Κόλια, τον κύριο Βαραβάδια Μαντόπουλο, τον κύριο Προτάσο, τον κύριο Λεμονή, Ματζουράνη, το Σεπτάκι, Ματζουράκι. Δεν έφυγε αυτό το πράγμα που φέρεται ο Ολυμπιακός, που φέρεται ο Μαρινάκης. Συνδυάσε και παίκτες και προπονητή. Το οποίο όμως σου λέω θα έφευγε σαν αποτυχημένος, ναι, αν δεν υπήρχε πίστη και υπομονή στο πλάνο. Όπως φύγανε ο Σίλβα, ο Σίλβα δεν έφυγε σαν αποτυχημένος. Όχι, ο Σίλβα έφυγε γιατί δεν του κάνουμε μεταγραφές. Δηλαδή, επί προεδρίας Μαρινάκη έχουν έρθει καλοί προπονητές. Έχουν έρθει και νούμερα, βλέπε Περέιρα, αλλά έχουν έρθει Βαλβέρδε. Εντάξει, ο Βαλβέρδε θα μου πει ήρθε επικό καλή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έρθει και επί Μαρινάκη, έχει έρθει ο Βαλβέρδε, έχει έρθει ο Σίλβα, έχει έρθει ο Μάρτινς.
καλοί προπονητές αναερχόμενοι και με, γιατί, και με εξέλιξη. Γιατί ήταν καλός ο Ζαρντίμ. Ο Ζαρντίμ. Απλά δεν ταιριάζει. Σε πέντε αγώνες νίκες έφυγε. Δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Στο DNA του. Αυτό το αγαμητικό γενές δεν το θέλει ο παδός Ολυμπιακού. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Έλα, ο Βάζελος, ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Ρε, Γιώργο, από σένα δεν το περίμενα να υιοθετήσει αυτά που λένε οι άλλοι. Ότι θα βάλω πλάνο 3 χρόνια να ανανεώσω την ομάδα, να φέρω νέους παίκτες. Δεν τα λένε οι άλλοι, τα λέω εγώ. Εσύ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μια ομάδα η οποία. Μα είπα, δεν έχει άντερα να το κάνει. Έστω και έτσι. Ποτέ μια ομάδα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με νέα παιδιά, ας πούμε. Μα δεν θα πάρει πρωτάθλημα, είπαμε 3 χρόνια δεν παίρνω τίποτα. Σε τίποτα και ούτε σε 10 χιλιάδες. Α, καλά, νομίζεις. Έτσι. Ναι. Εδώ ο Μαρινάκης που είναι γάτα και ο Κόκκαλης πιο ποσά, όταν έφτιαξαν τον Ολυμπιακό που είναι σήμερα τα τελευταία 10 χρόνια, δεν πήρανε νέους παιδιά για την ομάδα. Οι Ερωτάες πήραν, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Αυτό το κάνω Παναθηναϊκός. Που έβαλα μέσα πιτσιρικάδες και αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι τη στιγμή που πήρανε γιούρο. Μα με τους πιτσιρικάδες ήταν και δεν πήγαμε πουθενά. Δεν πήρανε γιούρο όμως. Τι σημασία γι' αυτό τα νέα είναι ψόφια. Ποιος ήταν ψόφια, η Τσεχοσλοβακία και η Γαλλία. Τώρα που πήρε λίγους πεπειραμένους παίρνες εκεί πέρα δεν είναι και πιτσιρικάδες. Πάει πιο καλά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ότι σε 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια θα γίνουν 10. Άμα δεν πάρεις γεροτάρες να έχεις... Μα δεν είπαμε να μην πάρεις και τους εμπειρούς. Δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Φυσικά οι εμπειροί χρειάζονται. Μίξη θέλει. Και νέους και εμπειρούς. Και από τον Παναθηναϊκό και από αλλού. Δεν έμεινε κανένας. Άμα βγει ένας καλός θα τον πουλήσουνε. Όλες οι ομάδες θα πούμε. Μην πέφτετε σε τέτοια κάφα θα τα αλλάξουμε όλα σε 3 χρόνια. Στο Παναθηναϊκό το είπανε τώρα πριν 10 χρόνια τα λέγανε και τα λένε συνέχεια. Και τι κάνανε, κάθε χρόνο και χειρότερα πηγαίνανε. Ναι, αμού με τον Αλαφούζο δεν θα κάνεις. Μα και ο Αλαφούζος τι έκανε, το κατάλαβε. Τι έκανε, διέλυσε προπονητές και ομάδες. Τους έδιωξε τους πιστήρικανες, φύγανε όλοι πιο πολλοί ας πούμε. Ναι, φύγανε προπονητές, φύγανε όλοι. Και τώρα έχει κάτι χειροτάρες που είναι, οι οποίες θα του βγουν πιο καλά, αν πάει πιο καλά όπως πάει τώρα ας πούμε. Μάλιστα. Έγινε. Δεν γίνονται οι ομάδες με ταλέντα όταν πάνε για πρωτάθλημα, ας πούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Έλα, Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Παναγιώτη, ο ναυτικός. Με τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, Παναγιώτη. Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που λες, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, φιλέ, αν ήμουν πιτσιρικάς, θα ζήταγα από το θείο μου, τον πατέρα μου, τώρα τη φανέλα του Ελαραμπή. Δηλαδή αυτός ο παίκτης έχει ξεφύγει από το θέμα ότι μιλάμε για καθαρό σεντερφόρ έτσι περιοχής και τέτοια και αρχίζει και δείχνει και τις άλλες... Πτυχές. Πτυχές παλέμη του. Ναι, έτσι. Μα δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Μα είναι πλήρης. Έχει τα πάντα. Ναι, έλεγα στην αρχή ότι εντάξει μέχρι τώρα Κοβάσεβιτς λέω, άντε Αλεξανδρή, ξέρεις τέτοια πράγματα. Τίποτα, δεν έχει ξεπεράσει όλα αυτά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Συμφωνώ Γιώργο, όχι σε όλα που είπες, συμφωνώ ότι ο Μαρινάκης έχει πετύχει αυτό που λες εσύ τώρα. Όταν έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και μετά από τον ΠΑΟΚ έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Και ότι αν το κάνει και η ΑΕΚ, πιστεύω... Να σου πω κάτι. Ναι. Το σχεδιασμό δεν τον έκανε αυτό. Μάλλον, ό,τι έγινε στο Ολυμπιακό δεν το έκανε αυτός. Αυτός σκέφτηκε την καινούργια φιλοσοφία. Μα δεν το συζητάμε. Αυτό δεν είναι την επιτυχία. Η επιτυχία έγινε από αυτού που προσέλαβε. Βέβαια. Θα καλέσει τους ειδικούς. Είναι αυτό που λέγαμε για την εθνική που σου πάτησε προάλλες. Τρεις ειδικοί δεν υπάρχουν. Κάλεσε, στελέχωσε τρεις ανθρώπους, το Μοντέστο. Ο Καρεμπέ πήρε βοήθεια και ήταν μόνος του πάλευε ο άνθρωπος στον καιρό. Και έγινε αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με 2-3 προσθήκες θα είναι μια καλή ομάδα και του χρόνου. Χτίζει ακόμα ομάδα ο Ολυμπιακός, πιστεύω, για Ευρώπη. Τον Ολυμπιακό το ενδιαφέρει πώς πάει η Ελλάδα. Τώρα για Ευρώπη δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι. Όχι, Γιώργο, σε αυτό δεν συμφωνώ που λες. Είναι ένα από τα που δεν συμφωνώ που το λες. Για να δω, θα δω Ευρώπη και μετά θα κρίνω. Μέχρι τώρα δεν βλέπω Ευρώπη. Ρε εσύ, Γιώργο, έλα, αφού έχει ξεκινήσει βήματα, ρε φίλε. Γιατί ποια βήματα μπορεί, μου κάνει μια νίκη μόνο με τη Μασέη. Γιώργο, για Ελλάδα μιλάμε, είμαστε ελληνική ομάδα. Μα αυτό λέω, για Ελλάδα. Φροντίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα Champions League. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εγώ μιλάω αντικειμενικά, έτσι. Δεν είμαστε ομάδα Champions League. Στο Champions League μπαίνεις για να πάρεις τα εκατομμυρία. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Μετά είσαι για πρωτάθλημα. Όχι, μετά είσαι για Europa, φίλε. Καλά. Έλα, ρε Γιώργη. Αφού είσαι για Europa, ρε φίλε. Καλά. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι πάει να. Όταν λέω το καλά, εννοώ ότι
δεν το φροντίζουν τόσο πολύ για να το κάνουν πράξη. Εντάξει, η άποψή σου είναι, γι' αυτό σου είπα δεν συμφωνούμε σε όλα και γι' αυτό μου αρέσει και ακούω την εκπομπή σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Καταρχάς, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Θεωρώ ότι ο στόχος του Ολυμπιακού πλέον είναι η Ευρώπη. Εκεί στοχεύει, ναι. Αυτό ονειρεύεται. Ναι. Ο Μαρινάκης πρωτίστως. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουν έρθει εδώ πολλά μηνύματα. Σαν υλικό, ποιο σου άρεσε περισσότερο, αυτό που έχει ο Ολυμπιακός τώρα ή αυτό που υπήρχε επί Προεδρίας Κόκαλη? Με λίγα λόγια, οι παίκτες που έχει φέρει ο Μαρινάκης ή ο Κόκαλης θεωρείς ότι είναι καλύτεροι? Ωραία ερώτηση. Νομίζω το υλικό του Κόκαλη με την ηγεσία και το στελέχωμα του Μαρινάκη θα ήταν το τέλειο υλικό για να κάνεις το βήμα το παραπάνω στην Ευρώπη. Να σε βοηθήσω εγώ. Οι παίκτες που είχε, ο Κόκαλης ήταν καλύτεροι. Η σημερινή ομάδα είναι ομάδα καλύτερη. Η τότε, σαν οικογένεια, τότε, ναι. Σαν ομάδα. Ναι, τότε okay. Υπήρχαν καλοί παίκτες, αλλά όχι ομάδα. Σήμερα οι παίκτες δεν είναι σαν τον Τζιοβάνι και σαν τους άλλους, okay, αλλά εντάξει. Έχουν καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, είναι πιο δουλεμένοι. Γρήγορα, γρήγορα, κανένα δουλεμένο. Βγαίνουν γιατροί για ειδήσεις. Ευχαριστώ το πολύ, τα λέμε. Στο κοντρόλ του Χολέμπα, σου άρεσε. Ναι, ναι, για χαρά, γεια. Έλα, γεια. Έλα, φίλε. Σφαίρα. Έλα. Α, συγγνώμη. Πάμε. Εγώ? Ναι. Ωραία. Νότας από Πετρούπολη, φίλος του ΠΑΟΚ. Έλα, Νότα. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν κάποιες φορές. Για λέγε. Την καλησπέρα μου και στον Άρη, βέβαια. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε καταρχήν να πω κάποια πράγματα για τον Πασχαλάκη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά. Τι πράγμα είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω, έχει πέτρο από την Ικαία έχει γίνει. Να σου πω κάτι άλλο. Και χωρίς γκολκίπερ να παίζεις, δεν θα πας πάντα από τη διαγκολ. Έτσι. Τον ευχαριστούμε που συνέλαβε για τον Τάπι του 19. Τα ψωμιά του όμως πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαν εδώ στον ΠΑΟΚ. Τώρα για να σώσουμε εμείς την χρονιά, πιστεύω πρέπει να κατακτήσουμε ή την Κούπα, δύσκολο αυτό λίγο για μας, ή να βγούμε μια Ευρώπη. Για να τον μπεγιαστούμε όλοι εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες και να χαρούμε λίγο. Ο Παυλάρας μήπως είναι ένα είδαλμα της ψυχής που είχε κάποτε σαν παίκτης. Δηλαδή να θυμόμαστε την μπουνιά που είχε δώσει στον Διόγο, το 10 με το Βάζελο που ήμουν μέσα, εποχή που είχε Ρώτη Αθηνόπουλο και τον άλλον ποιον είχε. Που κλώτσαγε τις μπάλες. Που κλώτσαγε τις μπάλες. Που κλώτσαγε τις μπάλες που είχε βάλει τον νικητήριο γκολ μέσα στην Τούμπα το 2-1 που τον φτάσαμε το Βάζελο στους βαθμούς. Γκολάρα αυτή. Γκολάρα. Ήμουν μέσα, το ζήσα. Είχα πει μέσα στην Τούμπα, είχα φάει χόρτο, κρέμα κανένα πανό, με κυνηγάνε οι σεκιουριτάδες. Και είχε χάσει και τη μητέρα του εκείνη την περίοδο, αν θυμάσαι. Ναι, είχε χάσει τη μητέρα του, γι' αυτό έκανε και σαν τρελός. Έτσι κλώτσα και μετά τις διαφημίσεις εκεί πέρα και ιστορίες. Μ' αρέσει που μιλάς για τον Γκαρσία και βάζεις μπροστά το σαν. Το ποιο σαν, τι. Που λες σαν τρελός και βάζεις μπροστά το σαν. Και έχει μείνει τότε το τιμή και δόξα στον Παύλο. Τέλο πάντων, και το χαμένο πρωτάθλημα τότε με το Σπάρα που το είχαμε χάσει, αν και έχει το DNA του Παουτζή ο Παυλάρα. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ έχω βαρεθεί αυτό είναι και το Χιμένες να λένε αυτέ τι δηλώσει. Δηλαδή του στείλω ότι ζητάω συγγνώμη και κάθε Κυριακή να δίνει δεκάδα του Πάου. Δηλαδή αυτό με έχει κουράσει εμένα μήνε ολόκληρου. Κοίτα, ειδικά ο Χιμένες λαϊκίζει επικίνδυνα. Λαϊκίζει επικίνδυνα. Εγώ... Ο Μελισανίδη πώ έχει. Κοίτα, σημερινή ομιλία του το ανέφερε έτσι. Ανοιχτά είπε ότι διαφωνώ με αυτά που λες. Ότι λέμε μένει εδώ. Ναι, βέβαια, πόσο θέλει να μένει εδώ. Μην ξαναγίνουμε μέσα στην άκρη. Μιλάμε για τον Καρσία και τον ΠΑΟΚ. Okay. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει γίνει με το Χιμένεθ το έχει κάνει και ο πάγμα του Καρσία. Δεν γίνεται να θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα να ανέβεις καλοπάτια πολλά με τον Καρσία προπονητή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό αποδείχθηκε τελικά. Αυτό αποδείχθηκε εκεί που πάω κάποτε κατέβαινε Αττική εδώ και 3-4 χρόνια και έπαιρνε παιχνίδια με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό στο δύσκολα και με λίγο τύχη. Τώρα μας βλέπουν σαν ομαδίτσα δηλαδή. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ πρέπει να βασιλοποιηθεί λίγο και να πέσουν με την κεφάλια. Κοίταξε, αυτό που είδαμε χθες, ο ΠΑΟΚ έφαγε τη διαγκολό του Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήταν ΑΕΚ. Θα μου πεις ότι και ο Παναθηναϊκός είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, αλλά δεν ήταν άκρη, παιδί μου. Δεν ήταν άκρη, ήταν και τυχερή. Ο Παναθηναϊκός ήταν και τυχερό. Για μένα είναι πλασματικό το σκορ. Πλασματικό, όπως και πλασματικό ήταν και με την άκρη, εγώ πιστεύω το Ολυμπιακό. Γιατί τα δύο γκολ που βάλει ο Ολυμπιακός αλλάξανε πορεία η μπάλα που βρήκαν στις ομάδες των Αγγλίδων. Εντάξει, και το άλλο το βάλε μόνο ο Λόπες. Και το άλλο ήταν ναι, Θεοδόρο, δηλαδή του λέει το βάλτο ο τέτοιος. Δεν λέει, θα το είχε άλλα. Ναι. Ήταν φανερό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ λέμε, θα το ξαναπώ. Έχει πολλές ελλείψεις ο ΠΑΟΚ.
στην άμυνα θέλει τέσσερις, καταρχάς θέλει δύο στόπερ, θέλει ακραία μπακ, θέλει τερματοφύλακα, θέλει αμυντικό χαφ. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δε. Ενώ μπροστά δουλεύει, ρε. Έχετε παιδί μου τον Τζόνι που ο οποίος είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα. Έχει τον Σκύφκοβιτς. Σωστά το έχει. Έχει τα δύο σεντερφόρ. Αλλά δεν μπορεί να πει ακόμα τώρα. Χθες ήταν καλό ο Ελκαντουρί. Δεν μου κάνει με ένα Ελκαντουρί για Πάουκ. Δεν μου κάνει. Ποια δύο σεντερφόρ. Δεν μου κάνει. Τον Τζέχο και τον Πολωνό. Τον Τζέχο, παιδί μου. Θέλει πολλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Για αυτά τα λεφτά, εσένα σ' αρέσει ο Τσέχος για πρώτο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Φίλε ΠΑΟΚ, ξέρω το για σένα όπου, και τον Γιώργο και εσένα. Όπως είμαι τώρα, δεν έχει άλλους. Ο σέντερφορ αυτός. Γιατί δεν μ' αρέσει, αλλά δεν με γεμίζει όμως. Ο σέντερφορ αυτός, με συγχωρείς που σε διακόπτω, κοστίζει 6 εκατομμύρια. Εσένα για σέντερφορ στον ΠΑΟΚ που ονειρεύεσαι, σε καλύπτει. Ποιος? Ο Κρίαμτσικ. Εμένα όχι προσωπικά. Όχι, να σου πω κάτι από κάτι, τσόφι, κάτι άλλου τελειωμένου. Ναι, κάτι είναι πιο φιλότιμο, πιο έτσι δείχνει ότι ξέρει λίγο μπάλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι ξέρει μπάλα, ναι, αλλά ξέρει γιατί, νομίζω το λες αυτό, γιατί θυμάσαι το εφιαλτικό πέρασμα του Τσόλακ και σου φαίνεται πολύ καλύτερο ο Τσόλακ. Ναι, μπορεί και μου φαίνεται θεός αυτός. Ο Τσόλακ, τι είναι αυτό. Για μένα δεν έχει ούτε το μπλουραλισμό του Ακπομ, ούτε την εκτελεστική δυνατότητα του Πριγκιόβιτς. Όχι, αλλά έχει ένα παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει, ξέρει ποιον παίχτη μου θυμίζει. Τον Τσέχο, αυτόν που παίζαμε το 2004. Το γκόλερ. Τον γκόλερ. Ναι, ήδη είναι, ρε. Φυσιογνωμικά. Ναι, έχουν αφήσει και δύο καράβλα. Ναι, και ψηλό, έτσι ξέρω εγώ. Είναι και μπουκαδό. Ήτσο είναι, έχει την μπουκα του. Να μπαίνει, έχει την μπουκα του. Τέλο πάντων, εγώ μιλάω ότι. Θέλω να αποδείξω το αντίθετο, δεν ξέρω τώρα. Το θέμα είναι. Η ερώτηση είναι άλλη. Την Τετάρτη. Έχουμε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το Κύπελλο. Οι δύο πεθαμένοι. Ποιος θα πρωτοχάσει. Που είναι στα όρια τους και οι δύο, έτσι. Δεν έχει περιθώριο ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ. Πρέπει και οι δύο να αποδείξουν το αντίθετο. Τώρα θα, δεν ξέρω, θα πάνε τα μουστάκια μας. Ή μήπως πρέπει και οι δύο να αποδείξουν το θετικό που έχουν δείξει μέχρι τώρα. Δεν ποιος θα χάσει. Ναι. Ναι. Και θέλω να πω κάτι άλλο, Γιώργο. Σε μια παλιά εκπομπή, τώρα πριν μια εβδομάδα με Εθνική, λέγατε για τον Τζόλι. Ναι, μπορεί να είναι λίγο περιεκτημένο, να σου πω και κάτι. Γιατί αν τα πάρει και ο ΠΑΟΚ να πει δώσει μου 15-20 ρε παιδί μου. Εξάλλου να σου πω κάτι, στο φινάλι θέση του δεν ήταν εκεί δεξιά που τον έβαλε ο άλλος. Από αριστερά παίζει ο Τζόλης η φυσική του θέση. Εγώ θα το παραλάβω. Για μένα είναι η εξέλιξη του θα είναι μόνο σαν σέντερφορ. Τι που ντέμει. Είναι ο παίκτης που έχει καλά τελειώματα, του λείπει τεχνική για να παίξει στον ασβέστη. Το γράφει όμως μέσα στην περιοχή. Δεν έχει τεχνική να, την τρίμπλα και αυτά δεν τα έχει. Αυτά. Αυτό που έχει ρε παιδί μου, ποιο να σου πω τώρα. Ταχύτητα δεν έχει. Εμένα μου θυμίζει το Τσέρα. Χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα έχει εκεί. Με την μπάλα δεν το βλέπω. Εσύ τον βγάζεις αμπάλο. Όχι, δεν βγάζω αμπάλο. Υπερεκτιμμένο. Ρε παιδί μου, είδαμε αυτό το Γεωργιανό. Ο οποίος έχει θωμαστεί εξέλιξη. Μπορεί να κάνει αυτό πάνω από τον Τζολί. Όχι. Ποτέ όχι. Ρε. Έχει τέτοια δίπλα. Δεν έχει. Όχι. Έγινε δεν πάω, σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο που στον Άρη θέλω να του πω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Μπαμ. Ξέρω ότι ο Άρης είναι από κάτω. Ξέρεις ποια άλλη ομάδα είναι ΠΑΟΚ-Άρη, ε? Όχι ΠΑΟΚ-Άρης, ΠΑΟΚ. Άρη ξέρεις ποια άλλη ομάδα είναι από κάτω. Μετά τζακάρει ένα χωριό, λέγεται Κακόβατος. Υπάρχει ΠΑΟΚ Κακοβάτου. Είναι Β' Ηλίας. Πρέπει να σου πούμε να ρίξουν χρώματα, έχουν μπλε φανέλα. Κάνουν χρώμα μαύρη. Για χαρά. Για χαρά, για. Καλή συνέχεια. Έλα, φίλε. Γεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρος από Θεσσαλονίκη, τι κάνει. Έλα, Σπύρο, καλά. Λοιπόν, πρώτον, να σου πω λίγο πριν μιλήσουμε για μπάλα για τον Τζιόλι. Επειδή εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη ακούω συνέχεια τα ραδιόφωνα της πόλης, ναι. Το παιδί του έχουν πάρει τα μυαλά. Το παιδί αυτό δεν θα παίξει μπάλα. Όταν ξεκινάνε τα ραδιόφωνα της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη ακροματικότητα και όχι ήρθε πρόταση 30, όχι 20, όχι 15, όταν θα πάει στη Μάντζερ, θα πάει στην Ντόρτμουντ κτλ. Ένα παιδί 19 χρονών που έχει δείξει κάποια στοιχεία, αλλά ως τώρα δεν έχει εξέλιξη, στα δύσκολα μας χάνεται, έτσι, το παιδί αυτό δεν θα παίξει μπάλα. Στο λέω αυτό από τώρα, είναι μάλιστα. Τα καρκινώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν το αφήσουμε το παιδί ελεύθερο, γιατί του έχουν ρίξει τόσο πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή στα 19 να ξεκινάει ο ΠΑΟΚ από τον Τζιόλ, είναι κατάντια, έτσι, του προηγούμενου πρωταθλητή. Δεν ξέρω αν μας πούνε με αυτήν την άποψη που έχω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Σε ένα δύσκολο κανονικό ευρωπαϊκό μάτσο του Ολυμπιακού και όχι με την ΑΕΚ, το 3-4-3 για να το παίξεις πρέπει να έχεις μπάκι, στρέμφι σέκια και δεξιά και αριστερά. Με το περσινό σύστημα αν είχε Τσιμίκα Ομάρ και Ποντένση και Μασούρα θα ήταν το ιδανικό. Αλλά με ένα τρίτο γρήγορο καλό στόπερ. Γιατί χθες ο Σεμέδο δεν βλεπότανε. Συμφωνείς?
μη σε μέσω του σημαίνει και το αποτελεσματισμό και από απουσία, έτσι. Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, την εικόνα που είχαμε χθες, έτσι. Ναι. Ό,τι και να είναι όμως είναι τρία κορμιά βαριά. Ο Μπα μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορο. Δηλαδή, αν είχε το Σισε, ο Σισε είναι πιο γρήγορο, αν είναι πιο άμπαλο. Πάει πιο πολύ. Για να παίξει αυτό θες να έχει πάρα πολύ καλά άκρα. Με προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί και θα έχει πολύ πιο καλά ποιοτικά άκρα, αυτό το σύστημα μπορεί να του βοηθήσει να κάνει το βήμα του παραπάνω στην Ευρώπη. Και να δικαιωθεί εν μέρη ο μεγαλύτερο Αλέφαντος. Βέβαια, ο Αλέφαντος έλεγε για το 3-5-2 και όχι το 3-4-3. Αλλά ένα 3-4-3 μεταβάλλεται πολύ εύκολα σε ένα 3-5-2. Ναι. Συμφωνείς? Ναι, ναι. Και δυστυχώς ο Αλεραμπή πάει 34. Δυστυχώς. Πολύ δύσκολα θα βρεις παίκτη ο οποίος ξέρει μπάλα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που κάνει, που βγαίνει έξω να σπάσει την μπάλα και να κάνει το Μασούρα υπερπολίτιμο παίκτη. Ωραία, να κάνει κάθετες, να κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εντάξει, το παιδί αυτό δεν μπορεί. Πρέπει να το παίρνω από το διδάσκο τη Ακαδημία πώς παίζεται το σύγχρονο σπορ. Και ξέρει τι απορία χωρί Γιώργο. Πώς αυτό ο παίκτη αποφάσισε στα 28 του, στα 27 του να φύγει από δεύτερο σπορ τη Ισπανία να πάει στα Εμμυράτα? Μάλλον για λεφτά. Μάλλον. Να είσαι καλά, Γιώργιο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλέ. Yeah. Για καλά. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ε. Γεια σου, Άρη. Καλησπέρα. Ο κύριος Μελισανίδης έχει αποδείξει εάν έχει άντερα ή δεν έχει. Πήγε στον πόλεμο της Σερβίας, πήγε την ομάδα και την πήγε μέσα στους βομβαρδισμούς. Την εποχή αυτή χτίζει ένα γήπεδο σε περίοδο μνημονίων και κρίσης. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτά που λέει θα τα κάνει και ας σταματήσουμε τώρα να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, έτσι. Γιατί βλέπω ότι εδώ και λίγο καιρό αρχίσανε κάτι κουβέντες από εκεί, από διαφόρους, ότι όταν τελειώσει το γήπεδο μπορεί να το δώσει, μπορεί να αποχωρήσει, μπορεί κτλ. Δηλαδή τι θέλουμε τώρα? Πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Ποιος θα ανελάμβανε αυτή τη στιγμή να κτίσει γήπεδο, πείτε μου? Ποιος? Ποτέ? Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει κριτική. Γιώργο, η κριτική γίνεται και σε κάποιον που έχει πει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχει εφαρμόσει. Εδώ το θέμα είναι ότι έχει πει από την αρχή ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι το γήπεδο. Το έχει πει ή δεν το έχει πει? Το έχει πει. Έτσι, Άρη, ή δεν το έχει δηλαδή, πει. Δηλαδή με αυτό που είπε ότι αυτό που με ενδιαφέρει το γήπεδο εννοούσε ότι αδιαφορεί για την ομάδα. Τι λες τώρα, δεν κατάλαβα. Όχι, αυτό είχε, πει ότι, είχε πει ότι πρωταρχικός σου στόχος είναι το γήπεδο. Απλά δεν νομίζω να φαντάζονταν και ο ίδιος τέτοια χαλιά στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει. Και έπειτα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το τόπι. Δεν είναι οτιδήποτε. Α, και κάτι άλλο να μην το ξεχάσω. Με την εθνική, με αυτά τα χάλια που έχει, λέω εγώ τώρα, ξέρεις ποιος θα είχε κάνει δουλειά να ανέθεταν στον Μπέο όλη την εθνική? Ούτε Μαναζαρέι, ούτε τίποτα. Συμφωνείς? Τι γίνεται? Καλά λέω. Καλά λέω. Άνθρωπο μπαλαδόφα, από ποιον κοροϊδεύσει? Αυτοί που αξίζουν θα παίξουν. Αυτοί που δεν αξίζουν να μην παίξουν. Εδώ είναι καθαρά. Μην διερωτάστε πλέον γιατί στην εθνική παίζουν παίκτες. Τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια? Είναι θέμα πλέον Μαναζαρέων. Όταν βλέπουμε και παίζουν κάτι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν. Δεν ξέρουν, τους γνωρίζει η μάνα τους που λέει ο λόγος. Από εκεί βάλε τον Μπέο και να σου πω αν θα κάνει δουλειά ή όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον επόμενο. Γεια, έλα. Ρε το Μελισσάνι, εγώ Γιώργο, εγώ είμαι. Ναι. Το τίγρη και τα μάτια σας αετόπουλα, του μπεκαστείτε και μην ακούω βλακίες και αυτό να φύγει και να τα παρατήσει. Το τίγρη και τα μάτια σας μετά από κανένα 2-3 χρόνια που θα σας τη φτιάξει μεγάλη την ΑΕΚ. Σαν τους δικούς μας. Μέσα στα Instagram και στα κέρατα αυτά τα όσα λένε. Λοιπόν, στο διαδίκτυο αλαφούζω πουλα και πουλο. Πουλα και πουλο. Μόλις κερδίσει ο Παναθηναϊκός όλα με λιγάλα. Την Κυριακή άμα χάσουμε τον Ολυμπιακό, πουλα και πουλο. Θα μην κανονίσω εδώ την πορεία σας. Τι θέλετε, κατασταλάξτε κάπου. Καλώς ή κακώς ή έτσι είμαστε. Εκεί είμαστε. Με αυτό που είμαστε με τον Πόλωνη προχωράμε, βαδίζουμε, εντάξει. Θα χάσουμε. Γιώργο, άλλο ήθελα να πω. Την Παρασκευή λοιπόν βγάζεις τον Μπαλτάκο. Ναι. Μεγάλη πανάθα, πολύ δυνατός δικηγόρος.
Το παραδέχομαι και πάντα ήμουνα του βγάζα το καπέλο. Ο οποίος όμως έλεγε, όχι έλεγε, το έλεγε στα ίσια δηλαδή και το έβγαζε προς τα έξω ότι ο Εραστέχνης θα υπογράψει για να γίνει το γήπεδο το Βοτανικό. Αν δεν υπογράψει ο Εραστέχνης, τι γίνεται. Ρε Γιώργο, με συγχωρείς. Είναι τις 13 μέσα και είναι τώρα δηλαδή μέσα στον Εραστέχνη. Αυτοί που βάψανε την καινούργια θύρα 13, τι να τα κάνω εγώ, ρε. Ακού. Όπως θα δείτε στο ζήτημα, έχει δίκιο. Νομικά όμως πρέπει να υπογράψει ο Εραστέχνης. Νομικά, ρε Γιώργο, δηλαδή, συγγνώμη, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ο Εραστέχνης δηλαδή έχει άτομα τέτοια ανεύθυνα. Βρε, συμφωνώ μαζί σου. Έλα, πώς πω, όπως λέει αυτό. Ποιος θα βάλει τα λεφτά, ρε Γιώργο, οι 13 θα τα βάλει τα λεφτά, ρε Γιώργο. Ρε, εσύ, θα υπογράψουν αυτοί, ξέρεις πότε, όταν πάω να εξασφαλίσεις. Όπως είπε ο Μπαλτάκος. Γιώργο, είμαι πανάθα σε ό,τι φοράει τριφύλι. Σου μιλάω ειλικρινά. Έχανε ο Οικονομάκος, το έχω ξαναπεί στην πυγμαχία, τα ρώστενα. Αλλά δεν μπορώ, ρε Γιώργο, τώρα να βλέπω στον ύπνο μου αν θα γίνει η αίθουσα της τοξοβολίας, η αίθουσα του πιγκ-πονγκ και να περιμένω να πάει να στεγαστούνε, λέει όλα τα θυμώματα. Ναι, ωραία, να στεγαστούνε. Είναι, υπάρχει δυνατότητά όμως. Δηλαδή, αν να γίνει τώρα ένα καινούριο, ένα πράγμα μοναδικό στην Ελλάδα θα είναι. Δεν θα υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, τη ΣΑΕΚ αυτό που είναι δεν πιάνει μπάζα μπροστά του. Καλά, και κόψε κάτι. Ρε Άρη. Παρεξηγήθηκα. Τι γίνεται. Άρη. Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Απλά εντάξει, είναι υπερβολικό λίγο. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, ρε Άρη. Ξέρεις πόσο. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό σήμερα στη δουλειά, ειδικά. Πέντε. Από το πρωί έχω γονατίσει τα χέρια. Από το πρωτάκουσα τον Πίκουλα, τον Γιώργο. Μιλάμε, γίνεται φανταστικό. Λοιπόν, έτσι που λες, Γιώργο, δεν γίνεται τώρα να περιμένω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βάλει λεφτά στον ύπνο τους. Δηλαδή, φωνάζουν πανάθα και βάφουμε τις εξέδρες. Ωραία, λοιπόν, και αυτοί θα πάνε να υπογράψουν αν θα γίνει το θηρίο κάτω στο Βοτανικό. Το τι να υπογράψετε. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ την αίθουσα του πιγκ-πονγκ και της τοξοβολίας για να γίνει το γήπεδο. Εγώ θέλω το γήπεδο της μπάλας, ούτε καν μπάσκετ. Να κάτσει εκεί ο Δημήτρης Λιανακόπουλος, το άγκα πάνω, μια χαρά. Κυριλέ, δηλαδή διατηρείται για άλλα 20 χρόνια το γήπεδο του άγκα. Να το νοικιάσει εφόρου ζωής και να μείνει το μπάσκετ και βάλει και εκεί τα αθλήματα μέσα. Έχει αίθουσες εκεί μέσα. Ποδηλατοδρόμιο, έχει υποβρύχιο ψάρεμα, ελεύθερη πτώση, χωρίς αλεκτήτωτο, με αλεκτήτωτο, όλα να γίνουν εκεί στο ΆΚΑ. Άστο το γαμημένο κάτω το Βοτανικό να γίνει μια και καλή, σαραντάρι, αλλά να γίνει, να τελειώνει, να περιμένω εγώ τώρα, θα έχω το άγχος, αν θα υπογράψει ο Εραστέχνης. Ο Εραστέχνης. Και ο Εραστέχνης τώρα, δηλαδή, ποιος Εραστέχνης, να πω τι ήτανε. Ο Θοδωρακόπουλος, πως το λένε ο Θοδωρόπουλος, να πω ότι ήταν, πως το λένε ο Λάτσης, να πω ότι ήταν, είχαν τον Εραστέχνη, να πω εντάξει, περιμέναμε αυτούς, θα κάνουν τη σωστή κίνηση. Ότι τι συμφέρει, και ότι ο Μπακογιάννης, εγώ έχω πει, τελειώνω Γιώργο, ο Μπακογιάννης και όλοι οι πρόεδροι, οι δήμαρχοι μέχρι τώρα της Αθήνας, εγώ του το έχω πει και στα ίσια, το Δημαρχείο απ' έξω. Ποτέ η Αθήνα μου δεν είχε δήμαρχο. Εάν θα είσαι ο πρώτος, θα είσαι εσύ που θα φτιάξει το γήπεδο. Και είπε και μια δήλωση, η μόνη δήλωση του Μπακογιάννη που κράτησα. Δεν με ενδιαφέρει γιατί το ρωτάνε να κόψετε εσεί την κορδέλα στα Εγγένεια και καλά, όταν γίνει. Και λέει, δεν με ενδιαφέρει η κορδέλα. Εμένα με ενδιαφέρει να μπω μέσα να κάτσω και να δω το πρώτο μάτ. Το κατάλαβε. Σε θέση μάχη, γεια! Έλα, φίλε. Έλα, και εγώ. Έλα. Δώσ' του μια καραμέλα του πήρε να ερημπήσει, ρε. Πάμε παρακάτω. Θέλω να μου πει ο Άρης, όταν πήρε ο Χιμένες το πρωτάθλημα, γιατί έφυγε, γιατί τον διώξανε. Έχει επικοινωνήσει ΠΑΕ βασικά ότι υπήρχε πρόβλημα με τη μητέρα του. Βασικά το έχει αναφέρει και ο Χιμένες ο ίδιος. Οι κασίες πολλές μπορεί να υπάρχουν, ότι δεν είχε το μπάτζετ που ήθελε. Τον είχε κλείσει και η άλλη ομάδα στην Ισπανία. Η Las Palmas. Λοιπόν, αντί να φτιάξουν την ομάδα τότε, να πάρουν παίκτες να τον υποστηρίξουν, τον τεραλίσανε. Πήραν άλλος, πήραν ξανά άλλος. Αεκτζής είσαι. Αεκτζής είσαι. Όχι, δεν το ακούς. Να σε ρωτήσω κάτι.
Επειδή όλοι έχουμε μια αγάπη στο Μανόλο, λόγω του πρωταθλήματος κυρίως, δεν μπορεί να με σε εκνευρίζουν για σένα κάποιες επιλογές που κάνει αλλοπρόσαλες και οι δηλώσεις μετά από κάθε μάτσο ότι δεν μπορούν, ότι ο κόσμος είναι έξυπνος, μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχει γίνει καλός προγραμματισμός. Οκ, αυτά τα ξέρουμε. Αλλά πριν έρθεις, είχες γυρίσει τον πιφτέκι και είχες δηλώσει άλλα. Ότι αυτό το ρόστερ είναι πρωταθλητισμού και ότι ο καλύτερος παίκτης, μάλιστα, εκείνο το τρομερό να τρελαίνεσαι, είναι ο Τάνκοβιτς. Με τον οποίο ο Τάνκοβιτς είναι λες και του έχει βρει στη μάνα. Δεν το βάζει. Ναι, τον έχει εκτός συνεχώς. Ρε φίλε, έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος, τι έγινε. Ένα δεν έχει κάνει. Έχει κάνει πολλά, αλλά επίσης έχει πάρει και το πρωτάθλημα το οποίο έχει μείνει και. Δηλαδή με άλλα λόγια, τι θέλει, θα συνεχίσει ο Χιμένεθ και μάλιστα στην ΑΕΚ. Τώρα είσαι και τέσσερα στο κήπο, είσαι σε μετελικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά... Ναι, δεν προδικάζω κάτι. Απλά σου λέω ότι έχει κάνει και λάθη. Ναι, δεν έχει κάνει λάθη, εντάξει. Γιατί έχει κάνει λάθη. Ποιο θα κάνει. Εντάξει, μην τα μηδενίζει. Απλά κάνει κάτι πράγματα που είναι ακατανόητα τελείω. Αλλά πώ άλλε επιλογέ. Θα διώξετε ποιον θα πάρετε. Όλα τα αυτά όχι μένει. Αυτοί δεν βλέπονται. Αυτοί μπορεί να πάρουν τα πόδια του. Τι μεταγραφέ ποιο τι έκανε. Σίγουρα όχι, όχι μένει. Βρε κανένα να μου βάλει ότι αυτοί δεν είναι παίκτε. Αλλά και κανένα δεν πρέπει να μου βάλει ότι και όχι μένει δεν είναι προπονητή. Τι κατάφυγα είναι αυτή, ρε. Ο Μιλισσαϊνίδε δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Πώ θα γίνει. Γίνεται ομάδα έτσι. Ο Μάτζος έγινε προπονητής γιατί πήρε παίκτες ο Άρης. Ο Άρης. Ναι, βέβαια, έγινε προπονητής. Ναι, πήρε παίκτες ο Άρης. Καλά, σιγά τους παίκτες που είχε ο Άρης σχέση με το παρελθόν, έτσι. Για μένα η ομάδα του Κό και του Πάολο Κώστα ήταν καλύτερη από αυτή του Άρη. Εντάξει, εσύ λες τα δικά σου τώρα. Εντάξει, εγώ λέω τα δικά μου. Εγώ το Μάτζο δεν τον ήξερα. Έγινε τώρα, τον κάνανε μάγκα. Άμα διώξε το Χιμένεθ, πάρτε το Μάτζο. Όχι, εγώ άλλο σου λέω. Για μένα σου λέω το ρόστερ του Άρη με τον Κό και τον Πάολο Κώστα. Και το Χαβίτο ήταν καλύτερο από το τωρινό. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει. Άποψή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Γεια σου, γεια καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άρη, ξέρεις ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού με έχει εντυπωσιάσει και νομίζω ότι έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν τον ήξερα, αλλά από αγώνα σε αγώνα εξελίσσει συνεχώς. Ο Νιάς. Αλλά ξέρεις ποια είναι η απορία μου. Κατά μια πισινή. Γιατί τον έδωσε δανεικό η Λίλ. Γιατί δεν τις έκανε. Γιατί δεν έβαλε και ο ψυχιόνομος η Λίλ. Σου ανταπαντώ εγώ. Ναι, αλλά. Γιατί δεν. Η Λίλ είναι πρώτη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σκέφτηκε την Παρή. Γιατί δεν τον κράτησε η Λίλ αυτό. Κάπου με ανησυχεί. Υπάρχει καταιγισμός μηνυμάτων από Παναθηναϊκούς για τον Ιάς. Συμφωνώ με αυτό που λες. Πεκταράς. Είναι ένα παίκτη ο οποίο αλλάζει επίπεδο το κέντρο του Παναθηναϊκού. Δεν αφήνει να φανεί η απουσία του Κουρμπέλη. Ποιο Κουρμπέλη μπροστά του. Κάνουμε το. Ποιο Κουρμπέλη. Επίσης υπάρχει καταιγισμός μηνυμάτων για τον Μίτσο τον ΑΕΚΤΖΙ, έτσι να ξέρεις. Όλοι τον ζητούσαν επιτακτικά σήμερα. Μίτσο, πάλι έβαλες πέντε στον Ολυμπιακό, ρε. Έλα ρε Μιτσάρα, ρε. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πεις για τον Παναθηναϊκό. Θεωρείς ότι αυτό που έκανε ο Μπόλωνη, να ενεργοποιήσει ξανά το Μακέντα, το Βηγιαφάνιες, το Γατζηγιοβάνι. Ήταν ώρα. Ήταν τεράστια μπλακεία που έπαιζε ο Ιωαννίδης στον καιρό και δεν έπαιζε ο Μακέντα. Έβαλε πίσω τον εγωισμό του και νομίζω ότι λειτουργήσε για καλό και δικό του και της ομάδας. Κοίταξε, ο Μπόλωνη έκανε κάτι, την έχει πιάσει τη δουλειά. Σήμερα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, εάν μαζεύει στην άμυνα. Ταμπούρι, ναι. Ναι, και βγαίνει με μεγάλες μπαλιές στις πλάτες του αντιπάλου. Βασικά, όχι ταμπούρι, να σε συμπαγείς πίσω. Συμπαγείς. Ναι. Και αυτό που κάνει ο Άρης, και αυτό που. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στο τρίτο γκολ. Βγήκε ο Άιντο. Ωραία την κόντρα, λες. Βγήκε ο Άιντο μόνος του. Μόνος του φύλακα. Εάν λοιπόν μαζεύεσαι πίσω και αφήνεις τον άλλο να έρχεται μπροστά, να σε πιέσει και κάνεις τη μεγάλη παλιά στην πλάτη, θα βγει και θυμμένος. Μόνο έτσι παίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν έχεις ταχύτητα στην επίθεση, έτσι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Ο Πάουκ, αν θυμάσαι, με τον Φερέιρα, αυτό έκανε με τον Τζόλι και τον. Τον Ακπομ. Τον Ακπομ και τον. Κόλλησε εκεί εγώ τώρα. Που παίζει τώρα ακόμα, μωρέ. Το Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς. Ναι. Αυτό έκανε. Και κέρδισε την Μπενφίκα και κέρδισε τους Τούρκους. Πολύ ποιοτικός ο Ζίβκοβιτς. Ναι, μου αρέσει πολύ. Έχει πέσει, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι είναι ποιοτικός. Αλλά θέλω να πω ότι ο Πάουκ αυτό έκανε τότε. Είχε λίγο συμπαγή άμυνα και την έκανε και το Γιάννουλη τότε. Μετά του έφυγε. Αλλά δεν γίνεται στον Πάουκ να μπει σε τον Πάουκ ο Κρέσπο. Είναι εξωφρενικό πράγμα. Ο Ίγκαρσον σ' αρέσει. Όχι. Δεν μου αρέσει για Πάουκ ή δεν πάει να ψαμώ. Αυτό είναι το Απόλλωνα, άντε. Έτσι είναι εσύ. Εντάξει. Για αυτού του ομάδε είναι. Ο Ολιβέιρα για πού είναι. Ο Ολιβέιρα. Την ξέρει την οδηγήτρια.
στον Πειραιά είναι μια ομάδα κάτω. Κοίτα το ότι για την ΑΕΚ. Ένα 200 ο Ολυμπιαίδα. Πρέπει να έπαιρνε και πιο πολλά από τον Αραμπί για κάποιο διάστημα. Ναι, στην αρχή. Όχι τώρα, για κάποιο διάστημα. Κοίτα το ότι για την ΑΕΚ ήταν επιτακτική ανάγκη να ανανεώσει και να χρηστεί για ακόμη μια φορά σαν ηγέτης ο Μάνταλος και να είναι για εκείνη προτεραιότητα η ανανέωση του Ολιβέιρα, αλλιώς δεν θα πάρει επιθετικό, νομίζω αποτυπώνει τον παραλογισμό που επικρατεί στο αγωνιστικό τμήμα. Στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος ξέρει μπάλα, δεν είναι άσχετος. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορεί να ηγηθεί αυτή τη ομάδα. Είναι τόσο απλό. Το αργοπορημένο που έχει, όχι στο τρέξιμο, στην κίνησή του γενικά. Να πάρει την μπάλα, τον εξής αριστερό. Κοίτα, έχει περάσει δύο χιαστούς, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έλα, και πριν έτσι ήταν. Άσε με τώρα. Πολύ αργός. Πολύ αργός. Πολύ αργός, επαναλαμβάνω. Όχι να φύγει μπροστά. Πολύ αργός στην κίνηση. Επάνω με την μπάλα στα πόδια. Εγώ σου έχω ξαναπεί το θεωρώ ένα ποιοτικό παίκτη. Απλά δεν μου αρέσει αυτή η υπερπροβολή που έχει. Και αυτό το ότι προσπαθούν να το χρήσουν σαν ηγέτη τσάκ που δεν είναι σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Δεν μου λέει δηλαδή. Αυτό το χνίτ. Πού το βρήκαν πάνω πίσω. Από τη Σφαξιέν, ο Ήβιτς τον βρήκε. 600.000 ευρώ αγορά γύρω στις 250.000 ευρώ συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι. Λογιστής δεν είμαι, αλλά κάνει, σου λέω ότι. Έχει 600 αυτός. Σου λέω ότι έχει βγει. Το ξέρω τα 600. Τι είναι αυτός. Κοίτα να σου πω κάτι. Πες με τη Λάρισα σε 5 λεπτά που βάλετε. Δεν είναι κανένα wow ποσό. Για 600.000. Δηλαδή έχεις δει πολύ χειρότερα παραδείγματα. Για εκεί είναι μεγάλο ποσό. Αναλογικά λες εσύ. Για εκεί είναι μεγάλο ποσό. Σε σχέση με την οικονομική πολιτική που έχει. Τι ήταν μεγαλύτερη υπερβολή, θέλω να μου πεις. Τα 600 για το Χνίτ ή τα 7 εκατομμύρια για τον Έγχελς. Από το οποίο είχε πάρει και παλιά ο Σιμόες. Το θυμάσαι. Ναι, ναι. Τρεις τριάνες είχε φάει εκείνη την περίοδο. Το θυμάσαι. Ναι. Είχε πάρει και παλιά ο Σιμόες. Εντάξει, είναι επαναφορά βέβαια την πήρε για να είμαστε και ακριβείς. Δεν έχει σημασία, πήρε πιο ψηλά. Είναι δυνατό. Α, τώρα το θυμήθηκα. Η Άκη είχε μια τυχαία χθες. Δεν έπαιζαν τρεις κόπτες. Σιμόες, Σάχοβ και Γαλανόπουλος. Δηλαδή, αυτοί μπορούν να κόψουν κάπως. Να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Ναι. Την κατάσταση λέει. Δεν είναι δημιουργική, αλλά συμμαζεύουν. Ο Σάκοφ είναι. Ναι, είναι λίγο δημιουργικός. Αλλά συμμαζεύουν πιο πολύ την κατάσταση. Εχθές πέναγαμε ένα πατέρα. Να σου πω όμως κάτι. Γιατί εστιάζει στο Χνίτ, ο οποίος παίζει μία στη Χάς και μία στη Φέξη και δεν εστιάζει στον Νεντελτσιάρου που παίζει και συνέχεια. Να εστιάσω κάπου αλλού, στο φίλο σου τον Βάρνα. Που είχε γαλήσει εδώ τον Τέβοτα και μου έλεγε Βάρνα! Το θυμάσαι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας καλός αμυντικός. Ναι. Ξέρει αν την μπάλα έχει αδεμπανή. Ξέρει αν την μπάλα έχει βαρμίδα ή κορδόνι. Να σου δώσω ένα στατιστικό τώρα για να καταλάβεις τη διαφορά για αυτό που σου έλεγα πριν μεταξύ Νεντελτσιάρου και Βράνιες. Α, μου λες το Βράνιες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Δεν θα σου πω ούτε για στοιχεία ούτε για τίποτα για να καταλάβεις. Γιατί μιλάμε για τρομακτική διαφορά. Νεντελτσιάρου κερδισμένες εν αέρις μονομαχίες 27%. Βράνιες. Κερδισμένες εν αέρις μονομαχίες 87%. Είναι έκπληξη αυτό. Όχι, όχι. Με θαυμαστικά. Αυτό είναι γνωστό. Μα είναι τρομακτικό το ποσοστό του Νεντελτσιάρου κυρίως. Γιατί 27 είναι. Για μην δούμε χρόνο, θα πω κάτι ότι χθες ο Τόπεν έκανε ένα γκάλωπ για τις δημοκρατικές ομάδες στην ομάδα, στην Ελλάδα. Το είδα. Έβγαλε τον Ολυμπιακό 28%, τον Παναθηναϊκό 26%, τον ΠΑΟΚ 18% και 16% στην ΑΕΚ. Και 3% το Άρης. Το 26 του Παναθηναϊκού είναι πολύ. Και εμένα μου φάνηκε πολύ μικρή διαφορά. Με 15 χρόνια να πούμε χωρίς τίποτα, 20 χρόνια πόσο είναι τώρα, με μηδέν παρουσίες, με κάτω βόλτα, με Βιεννόπουλους χωρεμένους, συσσαγωγικά. Και. 26% του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, φτάσαμε τέλος. Τα λέμε αύριο στις 5. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για χαρά.